Η σημερινή εκπομπή όμως θα κλείσει με τα νόγια. Σας το είχα πει και πριν από λίγο. Πάμε στα νόγια. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, είπαμε να κλείσουμε με ανόγια και μας είπατε εσείς, μην βγούμε στο πρώτο μέρος, δεν θα έχω ηλιοβασίλεμα από πίσω, δεν θα έχω έτσι το σούρουπο. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα ανόγια. Για πείτε μας πού βρίσκεστε. Κύριε Πανιωτόπουλε, είμαι στην είσοδο των νογίων. Επέλεξα αυτό το σημείο για να δείξω το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ο Ψιλορίτης, είναι η επίσκεψη στον Ψιλορίτη μετά από παρατεταμένο διάστημα εγκλεισμού. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να ξεδώσει, να ανέβει πάνω στο βουνό, να έρθει πιο κοντά στη φύση και πιστεύω ότι είναι όλα έτοιμα για... και αισιοδοξούμε για μια έτσι καλή καλοκαιρινή σεζόν. Είναι αυτό, που λέμε, είναι αυτό που λέμε ότι ο κριτικός και ο ξένος επισκέπτης της Κρήτης έχει τη δυνατότητα μέσα σε 20, μέσα σε 15-20 λεπτά να βρεθεί στην κορυφή ενός βουνού και σε μια παραλία. Από τον μπάνιο του μέχρι να φοράει τη ζακέτα του το βράδυ και να βλέπει μια όμορφη πολιτιστική εκδήλωση στα νόγια. Ακριβώς. Ξέρετε, προηγήθηκε μια δύσκολη περίοδος, δύσκολη συγκυρία και για το Δήμο Ανογίων. Είχατε κρούσματα, μπήκατε σε καραντίνα, υπήρξε προβληματισμός, υπήρξε μια αναστάτωση. Το κλίμα στα νόγια πώς είναι τώρα? Κύριε Πανιωτόπουλε, ήταν πραγματικά δύσκολοι μήνες. Προσευχόμαστε να αποτελούν παρελθόν. Ξέρετε, είναι οι πανδημίες στοιχεία που δεν πρέπει να τις προκαλούμε με τις λέξεις μας. Θεωρώ όμως, βλέποντας και την πορεία της ανάλυσης των λιμάτων, ότι κάναμε ένα δύσκολο αλλά καλό κύκλο και ολοκληρώνουμε τον κύκλο. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ ο κύκλος των εμβολιασμών. Έχει αποκτηθεί έτσι ένα καλό ποσοστό ανοσίας από ό,τι φαίνεται και από τα λίμματα. Τα λίμματα, αν μπορούσα να σας δείξω την καμπύλη που έχουν ακολουθήσει τους τελευταίους τρεις μήνες, περάσαμε από πολύ υψηλά νούμερα και δόξα τω Θεώ ότι η σημερινή μέτρηση που πήρα στα χέρια μου ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική. Ωστόσο όμως χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η φωτιά δεν είναι δύσκολο να ξαναφουντώσει. Σωστά. Πιστεύω όμως ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Εμβολιάζονται οι Ανογιανοί, προσέχουν. Εμβολιάζονται οι Ανογιανοί, εμβολιάζονται και με όλα τα εμβόλια. Ναι. Προσέχουν, όσο μπορεί να πει κάποιος ότι μετά από τόσους μήνες περιορισμών μπορεί κάποιος να είναι τακτικός και επιμελής όπως το πρώτο διάστημα. Πιστεύω όμως ότι και με το άνοιγμα του καιρού, όπου βοηθάει, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Μάλιστα, έχουμε και τουριστική περίοδο. Βέβαια, πάνω κάτω σε ένα μήνα θα μπούμε σε μια κανονική ροή αφίξεων. Τα νόγια προσελκύουν τουρισμό και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι, και ήδη σιγά σιγά, δειλά-δειλά, και οι ταβέρνες έχουν αρχίσει την επαναλειτουργία τους. Σωστά. Πιστεύω ότι αν τηρήσουμε τα πρωτόκολλα τα οποία έχει ανάγκη και η διαδικασία, θα μπορέσουμε να παρέχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στους επισκέπτες. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Δεν ξέρω, επειδή μου ζητάνε από πάνω τώρα, ξέρω δεν θα μας χαλάσετε χατήρ, να δούμε λίγο το ηλιοβασίλεμα, να γυρίσει λίγο η κάμερα και θα τα ξαναπούμε σύντομα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με το ηλιοβασίλεμα των Ανογίων, διαχειρός βέβαια Δημάρχο εκεί Σοκράτη Κεφαλογιάννη, μας έκανε τη χάρη να τον ευχαριστήσουμε κιόλας. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, δίνουμε σκυτάλι. Κατερίνα Σαλαπάτα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συντονισμένη στον όμιλο της Κρήτη TV Αντιθέσεις Γιώργος Σαχίνης. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Προσοχή, επιμονή, υπομονή βέβαια. Όπως είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, η πανδημία και ο κορονοϊός δεν έχει φύγει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα.